που μας πάει. Λοιπόν, ανεβαίνεις φαρακλάτα, κάνεις αριστερά για Δειλινάτα, έπειτα δεξιά πάνω-πάνω για Διβαράτα. Και μόλις τάσεις ανομέρια, κάτω αριστερά, κάτω αριστερά και βγήκες, έφτασες μετά κατηφόρα άνετος. Όχι ρε, 41 χιλιόμετρα είναι. Πόσο, πες προγνωστικό, πώς θα έχουμε μείνει. Γρήγορα για να μην μας μείνει μπαταρία. Θα μας μείνει 20. 4, αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε φορτιστή για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί θέλουμε να προσθέσουμε ακόμα μία παροχή προς τους πελάτες μας και γιατί θέλουμε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Το ξενοδοχείο Αστερής βρίσκεται σε μία μοναδική τοποθεσία. Βλέπεις τη Ζάκυνθο, την Κυλλίνη και όλη τη Σκάλα. Είμαστε εδώ στην παραδοσιακή Χασαποταβέρνα Χερσόνας. Οι επιλογές είναι λίγες, αλλά δυνατές. Όχι για vegan, εδώ δεν φαίνεται το φίλο σας το vegan. Μήπως έχετε Coca-Cola Zero ή Light. Light. Και Zero. Α, Pepsi Zero. Πάνω από το φανάρι και πέρα τι είναι. Βίσονα. Από τα γέρα. 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 Καλά. Τέλεια. Το καλύτερο και πάμε το καλύτερο παϊδάκι κοτόπουλο. Λοιπόν, φεύγουμε εδώ από το Χερσόνα. Έχουμε 97 χιλιόμετρα να μας απομένουμε. Θα βάλω τώρα να δούμε τι απόσταση έχουμε. Λοιπόν, η απόσταση πρέπει να κάνουμε 25 χιλιόμετρα, μας μένουν 97. Πάμε προγνωστικά πόσο θα χρειαστούμε για να φτάσουμε, δηλαδή με πόσα χιλιόμετρα θα μας απομένουν όταν φτάσουμε στην Άσο. Θα είναι το πραγματικό, θα είναι 72 χιλιόμετρα ακριβώς όπως που είναι 25 χιλιόμετρα. Όχι ρε, 41 χιλιόμετρα είναι. Το έχουμε. Πόσο, πες προγνωστικό, πόσο θα έχουμε μείνει. Γρήγορα για να μην μας μείνει το μπαταρία. 20, Χριστίνα. 18 είναι το πιο ωριακό που έχω κάνει ever. Πάμε να δούμε. Τι μας πάει. Λοιπόν, ανεβαίνεις φαρακλάτα, κάνεις αριστερά για Δειλινάτα, έπειτα δεξιά πάνω-πάνω για Διβαράτα. Και μόλις τάσεις ανομέρια, κάτω αριστερά και βγήκες, έφτασες μετά κατηφόρα άνετος. Ανοίξεις μπαταρία. Άχεις. Θα μου πεις τα φαρακλάτα ακόμα. 100%. 100% τι. Μπαταρία. Θέλει πολύ κάτι φορά για να μαγειρεύει.
Δεν κιόλα τώρα στην οθόνη, όταν είναι πράσινο εδώ στην κατηφόρα, φορτίζει. Η μπαταρία συνέχει. Θα δείτε τώρα, θα δούμε. Είμαστε 51 χιλιόμετρα, να δούμε πώς θα φτάσουμε κάτω. Και μόλις φτάσαμε στο φορτιστή, θυμάστε, ήμασταν 51 χιλιόμετρα, τώρα είμαστε 57. Ας μιλήσουμε λίγο για το οδικό σύστημα εδώ στην Κεφαλονιά. Είχα μια μεγάλη καταιγίδα τον Ιαννό πέρυσι το Σεπτέμβριο και ένα κομμάτι του δρόμου, όπως θα δείτε εδώ, είχε έφυγε όλο κάτω στον κρεμό. Έχει έρθει ο στρατός και έχει φτιάξει μια προσωρινή. Δεν θα ακουστώ κιόλας να μιλήσω τώρα. Έχει φτιάξει ο στρατός μια προσωρινή γέφυρα, όπως αυτή που φτιάχνουν στα γυμνάσια για να περνάνε τα θωρακισμένα, ξέρω αν έχει γίνει κάπου πόλεμος. Την έχει βάλει εδώ πέρα, γι' αυτό είναι ο δρόμος. Πλέον που είναι τα αυτοκίνητα, προσωρινά βέβαια, για να μπορείς να δουλέψεις την καλοκαιρινή σεζόν μέχρι να την επισκευάσουν. Αλλά έτσι πολύ εντυπωσιακό, πολύ περιπέτεια. Γενικά με το Tesla που είναι χαμηλό και συνήθως έχουμε προβλήματα. Εδώ πέρα δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα, αλλά υπάρχουν αυτά τα κομμάτια. Επειδή γίνονται συνέχεια καταλυστήσεις και βροχές στο νησί, εκεί που ο δρόμος μπορεί να είναι τέλεια, κάποια στιγμή ξαφνικά, όπως εδώ που έχει γίνει, ας πούμε, μπορεί να το δεις και να λείπει ένα κομμάτι του δρόμου και να το επισκευάζουν. Αυτό θέλει προσοχή. Αλλά κατά τα άλλα δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με Tesla ή με άλλο ηλεκτρικό αυτοκίνητο να κινηθείτε στην Κεφαλονιά. Και τώρα που έχουμε βάλει και φορτιστές με το EV Loader, ακόμα καλύτερα θα έχετε και φορτιστές και πάνω στο βόρειο κομμάτι του νησιού και κάτω στα νότια υπάρχουν φορτιστές. Είδατε ότι παρότι έχουμε αυτόματη μεγάλη σκάλα για τα φώτα μας, εγώ παρόλα αυτά την έχω στο manual. Και γιατί το έχω αυτό, γιατί αλλάζω χειροκίνητα, δηλαδή τη μεγάλη σκάλα και την κατεβάζω. Η αυτόματη μεγάλη σκάλα έχει lag, δηλαδή. Όταν έρχεται ένα αυτοκίνητο από την αντίθετη κατεύθυνση, θα τον τυφλώνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι θα έπρεπε. Από ότι η δική μας αντίδραση να χαμηλώσουμε τη σκάλα για να μην τυφλώνουμε τον απέναντι. Και όταν περάσει ο απέναντι και έχουμε το απόλυτο σκοτάδι στο δρόμο, δεν αλλάζει εγκαίρως η σκάλα στα φώτα, έτσι ώστε να μας φωτίζει το δρόμο. Οπότε, όταν έχεις τα μεγάλα στο ότο, είσαι συνέχεια σε μια αναμονή να ανάψουνε ή σε σκορνάριο απέναντι για τον τυφλώνεις. Οπότε το έχουμε γυρίσει και το έχουμε συνεχώς στο manual. Αλλά, μπήκε, για να δούμε. Ότο πάλι στην Κεφαλονιά, δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει ποτέ. Οι συνεπιβάτες μου έχουν πάθει ένα σοκ, είναι τρομαγμένοι. Τι κάνει, λένε, πάρε τον έλεγχο τώρα. Αλλά ότο πάλι εξηγείται ωραία. Τον έχω βάλει όριο 40, πάμε 40. Κάθος. Να πω εδώ ότι έχω κυκλοφορήσει και κάποια βιντεάκια στο ίντερνετ όπου είναι ο οδηγός ο οποίος έχει βάλει το πάλι το όπως το έχω βάλει εγώ τώρα σε ένα τέτοιο δρόμο. Και απλώς να, εδώ ας πούμε βγήκαμε γιατί απλά δεν έχει διαγράμμιση καν ο δρόμος. Και έχει βάλει σε τέτοιο δρόμο ο οδηγός το autopilot και αφήνει τα χέρια, κάθεται, αράζει, μιλάει. Και προφανώς κάποια στιγμή το autopilot σε μια στιγμή βγαίνει από το δρόμο και τον χτυπάει, ας πούμε, σε ένα τοίχο. Και βγαίνουν όλα αυτά σε site σχετικά με αυτοκίνηση και φωνάζουμε το autopilot της Tesla δεν είναι καλό, αλλά οι προδιαγραφές του συστήματος αυτού του autopilot, που δεν είναι το full self-driving, είναι απλά autopilot, δηλαδή να διατηρεί τη λωρίδα. Αρχικά είναι σύστημα hands-on, δηλαδή ο οδηγός, ακόμα και αν έχει ανοιχτό το autopilot, πρέπει να έχει τα χέρια του στα τιμόνια, όπως τα έχω εγώ πάνω συνέχεια, γιατί αλλιώς οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να βρεθεί εκτός δρόμου. Δεύτερον, είναι σχεδιασμένο κυρίως για αυτοκινητοδρόμους και όχι για δρόμους όπως αυτούς που το δοκιμάζω εγώ τώρα. Δηλαδή, εδώ πέρα κάνουμε πολύ λάθος χρήση, καθόλου θεμητή χρήση του autopilot. Το autopilot βασικά είναι ένα καλό adaptive cruise control για να το βάλει κανείς στον αυτοκινητόδρομο. Βλέπετε εδώ έχει πάθει σοκ, βαράνε καμπανάκια γιατί σου λέει τι κάνεις. Έχει χάσει εδώ πέρα τη διαγράμμιση προφανώς και φωνάζει. Πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο νέο μας τοπικό συνεργάτη εδώ στην Κεφαλονιά. Είναι ο κύριος Ζαπάντης που έχει αναλάβει εγκαταστάσεις εδώ στο νησί. Πολλά ξενοδοχεία που είδατε σε αυτό το βίντεο είναι δικές του εγκαταστάσεις. Γυρνάω και ένα ανοιχτό κάλεσμα. Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει συνεργάτης μας και να αρχίσει μαζί μας να εξοπλίζει ξενοδοχεία και επιχειρήσεις με σταθμούς φόρτισης
για να μπορούν να υποδεχτούν οδηγούς με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να επικοινωνήσει μαζί μας, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες για συνεργασίες όπου και τα δύο μέλη επωφελούνται και έχουν έσοδα, βοηθώντας έτσι τα ξενοδοχεία να εγκαθιστούν σταθμούς. Θα κλείσουμε το βίντεο εδώ, τα καταφέραμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και για ένα ακόμα βίντεο του EV Loader. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, γιατί κάθε Δευτέρα έχουμε νέα βίντεο με το Tesla Model 3, με εκδρομές σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Μάλλον θα έχουμε και άλλα περιεχόμενα από την Κεφαλονιά που σίγουρα θέλω να χαριστώ. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like, κάντε σχόλιο για τη φοβερή ταβέρνα που επισκεφτήκαμε σήμερα. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και συνεχίστε να κινήσετε ηλεκτρικά.